Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Μουμουζή. Λοιπόν, πριν πω τα σοβαρά, να γελάσουμε λίγο. Φαντάζεστε, εγώ αδειμονώ. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αδειμονώ να φτάσει 17 Νοεμβρίου. Στο λόγο της στιγμής μου, μην παρεξηγήσετε. Σκέφτομαι τη στιγμή που θα πάω να κάνω την πορεία στο Πολυτεχνείο, από το Πολυτεχνείο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και σκέφτομαι τι κουράγιο να φτάσω στην Αμερικάνικη Πρεσβεία πίσω από το αριστερή για να κάψουν πάλι αμερικάνικες ημέρες. Και να θυμηθούν ότι 50 χρόνια μας είχαν πρίξει τα παπούτσια. με τον αντιαμερικανισμό. Φωνιάδες των λαών Αμερικάνων. Και έκαναν αμερικάνικες ημέρες. Βαράγαν το κεφάλι του Νάσαντο για να στείλουν τον πρώτο πρωθυπουργό της αριστεράς, αγαπητέ Σάκη, και τα σάλια να περάσουν τον Ατλαντικό. Ακούστε φράση που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ που είμαι φιλοαμερικάνος, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ο πατέρας μου σώθηκε από το πεδομάζωμα. Μου έμαθε όλη μου τη ζωή ότι η Ελλάδα σώθηκε από το σχέδιο Μάρσαλ. Άκουγα τον Αμερικάνικο ύμνο και αισθανόμουν σεβασμό για μια μεγάλη δημοκρατία. Δεν είπα ποτέ στη ζωή μου αυτές τις βλακίες. Εγώ αισθάνομαι προσβεβλημένο στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στον πρόεδρο Τραμπ. Κύριε Πρόεδρε, είναι άλλο το να θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Αμερική και άλλο να ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει, προσέξτε φράση, μπορεί ο τρόπος του να μοιάζει διαβολικός, αλλά τα κάνει όλα για καλό. Δηλαδή, φαντάζεστε να έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτή τη φράση για τον Τραμπ, όχι στο Λευκό Οίκο, σε ένα κανάλι στην Ελλάδα, στο Κόντρα. Θα με παίζαν οι αριστεροί πρωί, μεσημέρι, βράδυ και πόνο στο Σαββατοκύριακο. Και τώρα ακούστε τι βγήκε και είπε ο άλλος, ο μεγάλος αποκλειστής αριστερά, θα πει. Ακούστε τι είπε. Η φράση λέει του Τσίπρα για τον Τραμπ, ακούστε αυτή τη φράση στην δικαιολογία, ήταν στιγμιαία. Θυμάστε το στιγμιαίο λάθος. Ήταν στιγμιαίο λάθος η φράση τώρα. Ο Τσίπρας είναι ένα στιγμιαίο λάθος ολόκληρος. Λοιπόν, ακούστε τώρα την ουσία. Κύριε Πρόεδρε, θα σας αναφορέσω το πλασμό και ξέρετε ότι σας αγαπώ βαθιά και να σας έχω πολύ. Δυστυχώς, η θυσία της καλύτερης κυβερνήσεως που γνώρισε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και σήμερα πιστεύω το 80% των τελείων, πριν είναι τελείων βλαμμένων δηλαδή. Έχουν καταλάβει ότι η κυβέρνηση αυτή έκανε τρομερή δουλειά και αν είχαμε λίγο υπομονή, η Ελλάδα θα είναι εκτός μνημονίου στις αγορές και πολύ πολύ καλύτερα ήδη. Ίσως να ήταν το αναγκαίο τίμημα για να μπορέσει η χώρα να ξεφύγει από τα δεσμά της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς για την οποία μίλησε προηγουμένως ο κ. Μουτζής. Με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό είναι αυτό. Και θα εξηγήσω γιατί. Δυστυχώς χωρίς θυσίες δεν υπάρχει τίποτα. Είπατε προχθές, η ελευθερία δεν είναι χωρίς τρόπος. Πράγμα, η ελευθερία δεν είναι χωρίς τρόπος. Και οι ιδεολογικές μάχες δεν είναι χωρίς τρόπος. Εδώ θα το πω σε ένα λίγο μεγάλο πλέον νομίζω. Ξεφέρασε τα 100 δισεκατομμύρια και βλέπουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το δούμε ευρύτερα στον χρόνο και αν αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που για πρώτη φορά μας δίνει από το 1949 ο Αλέξης Τσίπρας, προσέξτε, εάν την αξιοποιήσουμε, γιατί αν την αφήσουμε να περάσει έτσι, δεν κάνω τίποτα, τσάμπα ήξερα. Ποια είναι η ευκαιρία που μας δίνει τώρα. Ο ελληνικός λαός ασχέτως του τι ψήφιζε, είτε ψήφιζε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ψήφιζε άλλα κόμματα, είχε εμπεδωμένη στην βαθιά του ψυχή την πεποίθηση ότι οι αριστεροί είναι οι καλοί άνθρωποι και οι δεξιοί είναι οι κακοί. Θυμίζω το περίφημο σύνθημα Λόρτα και Νάτσι με δεξιά. Τι σημαίνει δεξιά, κανεί δεν ξέρει. Λοιπόν, για ποιο λόγο ένα μια ιστορική ζήτηση μεγάλη. Τα παραδείγματα που δείξατε είναι όλα πραγματικά. Τώρα μπορούσα να βάλω πολλά άλλα πιο πεζά. Τι θα πει η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Μα δείξαμε πανεπιστήμια κάπου στον κόσμο που να έχουν μικρότερο λιγό αμφιμίο. Δείξτε μου, πα εκεί και εγώ ταξιδέψει στο μισό πλανήτη. Όποτε πα στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι όλα καλοδαμένα, κτίρια, καθαρά, με τάξη. Γυρίζει στην Ελλάδα και βλέπει. Αφήσε συνθήματα, σκουπίδια, τσακωτικά, βελόνια. Δεν λέω ότι κάνουν δουλειά τα πράγματα αυτά. Με κάνουν, καλά παιδιά έχουν και καλά παιδιά δίνουν. Αλλά με ποιε συνθήκε, υπό αυτέ τι συνθήκε. Είμαστε μια χώρα, προσέξτε, που ανεχόμαστε να καίει διαθήνα κάθε πάσα του Σαββατοκύριακο. Χθες βγήκε το πρωί, είδησε ότι πάλι Παρασκευή βράδυ κάει και όλο το κέντρο. Ξεφυγεί τα εξάρτητα.
Και γράφει στο Twitter. Α, ναι, Παρασκευή θες. Ήταν αλήθεια. Πραγματικά κάθε Παρασκευή, προσέξτε, είναι άλλο σε έναν τόπο, σε μια πόλη, να γίνει επεισόδια εν είδη κάποια κοινωνική έκρηξη. Γιατί έγινε ένα μεγάλο γεγονό, γιατί πήγε, ξέρω εγώ, αστυνομική βία, γιατί θέλω να διαμαρτυρηθούν κάτι. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρωτεύουσα που να καίγεται κάθε Παρασκευή εν είδη, ας το πούμε, 6 Επετείου και κάθε 6 Δεκεμβρίου να λέμε όλοι, αμά δεν κατεβείτε στο κέντρο γιατί είναι 6 Δεκεμβρίου, δηλαδή ότι έχουν δικαίωμα σε 6 Δεκεμβρίου, επειδή δολοφονήθηκε και σκοτώθηκε αυτό το παιδί εκεί, το άτυχο, να έχουν δικαίωμα αυτή να καίνε την Αθήνα, αυτό το παιδί δεν έχει προηγούμενο στον κόσμο, είναι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί αποφάσισε η κοινωνία μας ότι αν μπει η αστυνομία, λέει, στα εξάδια και συλλάβει αυτή που καίνε την Αθήνα, έχουν φασισμό. Έλα, κύριε Μάγια. Πού ακούστηκε αυτό. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα, πράγματι, όπως το λέει η πρόσκληση, έχουμε ταυτίσει στην αριστερά με τις πολιτικές ελευθερίες. Αυτό, για όποιον ξέρει την ιστορία των πολιτικών συστημάτων των ιδεολογιών δηλαδή, είναι ανέκδοτο. Η αριστερά, στην ακραία, στην κανονική του μορφή, ο κομμουνισμός, αλλά και παραπιάζεται, αυτό με την κανονική του εκλογή, αυτό είναι και ήδη οι κομμουνιστές που είναι, αλλά εμείς είμαστε μόνο οι γνήσιοι κομμουνιστές, είναι ολοκληρωτισμός, παιδιά. Είναι η δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό λένε οι άνθρωποι ότι κάνουν. Δεν λένε ότι δίνουν πολιτικές ελευθερίες. Το αντίθετο. Λένε ότι καταστέλνουμε τις πολιτικές ελευθερίες, αυτό λέει ο μαρξισμός, για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να επιτύχω τον κοινωνικό μετασχηματισμό, όπου όταν επιτευχθεί, αυτό είναι στο ΜΑΣ μέσα, όπου όταν επιτευχθεί ο κοινωνικό μετασχηματισμός, άγνωστο το πότε, σε καμία κομμουνιστική χώρα δεν επιτεύχθουμε σήμερα, αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποτε στο μέλλον θα επιτευχθεί, τότε θα το δίνει πάλι πολιτικές ελευθερίες, αλλά αφού οι άνθρωποι γίνουν κανονικοί κομμουνιστές και δεν θα επηρεάζονται. Τρίχες κατσαρές δηλαδή. Μιλάμε για κανονική χούντα. Μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων η οποία πήρε την εξουσία, λέμε σήμερα τα 100 χρόνια την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ποια επανάσταση? Μια χούντα ήταν έντοπλη, ένα σκόπιμα. Και μάλιστα, επειδή στην Ελλάδα δεν ξέρετε ιστορία, δεν θα σα το βάλω, αλλά είναι το ψήφισμα στη χώρα. Δεν μα κάνει ένα πασό με κάτι του Τσάρου. Ο Τσάρο και πέσει. Η κυβέρνηση του Κερέσκη, θα του δημοκράτε τι μπορεί να. Απλώς το περάσαμε με τον Τζάρα που εκτελέσαν και μετά για να έχουν μια ιδέα. Του σοσιαλδημοκράτε έριξαν, κάνανε εκλογές, πήραν 10%, πάνω 24 να καταπήραν και επειδή δεν του άρεσε το αποτέλεσμα γιατί άλλη την πλειοψηφία, κατεβάσαν τα τάξη και πήραν την εξουσία. Και τα κάνανε και εμφύλιο και τελικά κερδίσαν. Αυτό ήταν. Και επανάσταση. Για κανονική κούτα μιλάμε. Αν αυτό γινόταν στην Ελλάδα, δηλαδή ακούτα εδώ λέγανε, γιατί φοβόμαστε. Τώρα το κάνουμε επανάσταση. Πολύ ωραία. Να το καταλάβουμε όμως, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν υπήρξε καμία επανάσταση. Υπήρξε μία δικτατορία, αυτή τη λένε δικτατορία του προλεταριάτου. Δικαίωμά τους, δικτατορία πάντως. Άρα με τις πολιτικές ελευθερίες δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Φανταστείτε προχθές στην Βουλή, όταν συζητείτε αυτό το νομοσχέδιο της ταυτότητας για τα φίλου και τις γενικές ταυτότητες, ο Κοντολής, ως παράδειγμα του ξέρετε και έφερε τον Στάλιν, ο οποίος εκτελούσε τους ομοφυλοφίλους. Και όταν του είπα εγώ, μα πώς πάει εσείς το καλοκαίρι αρνηθήκατε να πάτε στο συνέδριο της Εστονίας για να μην μιλήσετε για τα εγκλήματα της αλληνικής περιόδου, όταν ακόμα αυτό μας λέτε ότι ο Στάλιν εκτελούσε τους ομοφυλοφίλους ως παράδειγμα ολοκληρωτισμού, τι μου απήντησε. Εγώ να πάτε λέει με την ευρωαριστερά και ο Στάλιν τα δεξιά απόκληση του κομμουνισμού. Ο Στάλιν δεξιά απόκληση του κομμουνισμού. Δηλαδή, ακούστε τι πάλι από εμά λένε. Ποια είναι τώρα η ουσία να καταλάβουμε. Στην Ελλάδα θα λέει κάτι και θα το λέω ιστορικό πρωτοφανέ. Από του αρχαίου χρόνου, όπω ξέρετε, έλεγαν οι Ρωμαίοι ουέτησε τιμένε. Ουέτησε τιμένε, το ξέρετε σίγουρα. Το δόγμα, το απόλυτο δόγμα στην ιστορική επιστήμη είναι ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Και πράγματι δεν τη γράφουν πάντα αντικειμενικά. Είναι νικητές, δεν μπορούν να την γράφουν. Έτσι γίνεται στην ιστορία. Επειδή όμως κάθε κανόνα λέει για να ισχύει, πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εξαίρεση, η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα έχει ασκήσει σε εμάς. Την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο του εμφυλίου,
Την έγραψε αριστερά, παιδιά, είπε πριν να κάναμε ταινίες για την Παπαδάκη. Να κάναμε ταινίες για τον Ψαρό. Να κάναμε. Ξέρετε να μιλάγαμε. Ξέρετε τώρα τα πράγματα. Τέλειωσαν οι κομμουνιστές εν μέσω κατοχής. Όχι μετά σαν εμφύλιο. Στην κατοχή. Μάλλον το σώσο. Στην κατοχή τον εκτελέσαμε. Αντιστασιακό του κέντρου κατά τον Ναζί. Και τον εκτελέσαμε. Γιατί τον εκτελέσατε, παιδιά, αυτό το τίτλο που πολεμάτε τον Ναζί. Δεν του κάνει αυτό το ερώτημα. Δεν του βεβαίωσα ότι ουδέποτε πολέμησα τον Ναζί. Μην τρέπεσαι να το πείτε. Οι κομμουνιστές. Πάντα δεν είναι ψηφία. Προσέξτε, είμαστε μια χώρα που αστικές εφημερίδες και αστικά κόμματα δείχνουν ένα σεβασμό στον Άρη Δημητριώτη. Μάλιστα. Γιατί τα λέει μεγάλο αγωνιστή. Πολύ ωραία. Γιατί πέθανε ο Άρη Δημητριώτη. Πέθανε. Ο Άρη Δημητριώτη το σκοτώσαν από τον τελευταία στιγμή εδώ, είναι διφορούμενε απόψει. Γιατί αρνήθηκε να ακολουθήσει την απόφαση του Κουκουέ για την παράδοση των όπλων μετά τη συμφωνία τη Βάρκηζα. Δηλαδή ο Μελιτώτης έλεγε ότι έπρεπε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι στο αίμα για να πάω την εξουσία με τα όπλα. Αυτό ήταν, αυτά είναι η διαφωνία του με τον Κουκουέ. Και θεωρούσε ότι τότε η ηγεσία του Κουκουέ προδοτική και εξαιρετικά, ας πούμε έτσι, υποχωρητική, γιατί εδέχεται τη συμφωνία της Βάρκηζας με Ελλάδα και Μιλανά, για όσους δεν τα ξέρουν αυτά, να παραδώσει τον οπλισμό με τον οποίο κατά τον άλλο Μελιτώτη θα μπορούσε να πάω την εξουσία. Δηλαδή μιλάμε ότι η μάμα έναν άνθρωπο που ήθελε να καταργήσει τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Και αυτό το λέμε, α, ο Άρης Δημητριώτης μεγάλος ήρωας. Γιατί δεν ήθελε να μην έχουμε δημοκρατία. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Και μετά είναι ακόμα κρέος μαζί σας. Αυτά γίνονται γιατί δυστυχώς, και εδώ έχω τώρα ευθύνη συζητή με παρατάξει. Είπε πριν ο κ. Μουτζής πως έγινε η νίκη στον εμφύλιο. Φορέας του αντικομουνισμού στην Ελλάδα, να ξέρετε, ο πραγματικός φορέας του αντικομουνισμού στην Ελλάδα δεν ήταν δεξιά. Ήταν το κέντρο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πράγματι Γιάννη, έκανε πρώτος το ιδιώνυμο. Κανείς δεν το ξέρει στην Ελλάδα αυτό. Νόμος του Ελευθερίου Βενιζέλου έλεγε ότι αν αποδεικνυόταν ότι είσαι κομμουνιστής, σου δημεύαν όλη την περιουσία. Σου δημεύαν την περιουσία μόνο γιατί είσαι κομμουνιστής, χωρίς να σου κάνει κανένα άλλο έγκλημα. Ελευθέρω τον Τζέλο. Δεν θέλω να σας αναφέρω όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου για τους κομμουνιστές και την περίφημη κύκλειό του ως υπουργού παιδεία στα σχολεία εάν εντόπιζα καθηγητή που εμφορείται από κομμουνιστικές ιδέες. Το 64. Κι όμως, ενώ ο βασικός φορέας του αντικομμουνισμού στην Ελλάδα ήταν το κέντρο Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός τα Δεκεμβριανά, πλαστείας όταν εκτελέστηκε ο Μπελογιάννης. Κανένας δεν είναι λάθο. Μας λένε συνέχεια από εμάς δεξιούς, εκτελέστηκε ο Μπελογιάννης εμείς. Ο πλαστείας ήταν ο πρωθυπουργός. Ποιος τα ξέρει στην Ελλάδα αυτά, κανένας. Γιατί δεν τα ξέρει στην Ελλάδα κανένας αυτά. Ακούστε γιατί. Και εδώ είναι η ευθύνη, αγαπητέ πρόεδρε, δική μας παράταξη. Γιατί τίποτα δεν γίνει στη ζωή χωρίς λόγο. Όλα στη ζωή έχουμε ένα λόγο. Μετά την ήττα των κομμουνιστών στον εμφύλιο πόλεμο, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ένας ιστορικός ηγέτης της αριστεράς, για τον οποίο εγώ δεν έχω σεβασμό, γιατί δεν λέω ότι όλοι οι αριστεροί είναι για πέταμα, το ποτέ αυτό. Φυσικά υπάρχουν αριστερές προσωπικότητες, ως προσωπικότητες έχουν δώσει την προσπάθειά του να εκδημοκρατήσουν της Ελλάδα και ίσως καταλαβαίνουν ότι είναι η αριστερά. Τι την παραδεχώ να τα λέω κανονικά. Ένα από μεγάλα αυτά ήταν ο Λεωνίδας Κύρκος. Έχετε ακούσει τη συνέντευξη του Λεωνίδα Κύρκου, τι είχε πει ο Λεωνίδας Κύρκος προς το τέλος της ζωής του, όταν συνειδητοποίησε πού θα ήταν η Ελλάδα αν είχε κερδίσει η αριστερά. Και δεν είχαμε και δει τη συνέντευξη, όπου λέει όταν κατάλαβα ότι θα παραδίδαμε την Ελλάδα σε αυτά τα ανθρωπάκια, μου σηκώνει την τρίχα και λέει ευτυχώς που χάσαμε, γιατί η Ελλάδα έχει καταστραφεί. Αυτά τα έχει πει ο Λεωνίδας Κύρκος, τον αφιερώνω στον Κοντονή που είναι της ευρωαριστεράς. Τι έγινε όμως, εδώ έχει παίξει ασφαλώς η περίοδος της επταετίας ένα κάποιο ρόλο, διότι την επταετία την αντιμετώπισε η δεξιά ενωτικά. Αυτά που πει ο κ. Μουτζής είναι αλήθεια, αλλά η δεξιά δεν πει ποτέ. Εμένα που με λένε αφουντικό, αφουντικό με ανεβάζουν, αφουντικό με κατεβάζουν, ο πατέρα μου είναι φυλακή επιβούλας. Πατέρα μου. Γιατί όταν έχει
Βασιλόπουλο να διώξουμε. Αλλά δεν άφησε η δεξιά ποτέ αυτό το πεδίο να γίνονται πολεμοί στα αμφιθέατρα, στι ιδέε, στου δρόμου. Υπερχώρησε. Και φυσικά επειδή η φύση δεν αγαπάει το κενό, και ω κάτω το κενό που δημιούργησε η δεξιά, το κάτσε η αριστερά. Η οποία πράγματι, αυτό το πράγματι, αυτά πόδι, έτσι και έρθει η εξουσία που την πήραμε. Την πήραμε διότι κάναμε αυτό που ασκώ τώρα. Όσο εμείς υποχωρούσαμε ιδεολογικά και ασχολούμαστε ο καθένα με τις δουλειές του, με την οικογένειά του, με την επιχείρησή του, με την επιβίωσή του, αυτοί ασχολούνται πώς θα επιτύχουν την ιδεολογική διαγωνία. Αυτό έγινε. Και την πέτυχαν. Θα μου πει τώρα, είναι τόσο σημαντικό ότι την πέτυχαν. Και τι αθυμάσαι τώρα, ρε Άδων, την Παπαδάκη και τον Ζαχαρό και τον Μουσταχλή και το κίνημα του Βασιλέως το Δεκεμβρίου του 67. Δυστυχώς αυτό είναι που δεν κατάφερε η κοινωνική παράταξη να κατανοήσει πρώτον. Όσο δεν το κατανοεί, δεν βρει τον τρόπο να το αντιπαλέψει. Και όσο δεν βρει τον τρόπο να το αντιπαλέψει, η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που βρίσκεται. Το να πάρει την εξουσία, το να πάρει δηλαδή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι το απλό πράγμα σε μια κοινωνία. Συγκυριακά, εάν έχει 200 εκλογές, κάποτε πλειοψηφία θα είναι από τη μία, κάποτε πλειοψηφία θα είναι από την άλλη. Αυτό είναι ο νόμο του εκλογικού δημοκρατικού κόμματο. Δεν είναι πάντα ο ίδιο. Άρα στην Κυριακή θα καταφέρει να κερδίσει εσύ. Μάλιστα. Εάν έχει πάρει την κυβερνητική εξουσία, αλλά δεν έχει πάρει τα μυαλά των ανθρώπων, μπορεί να κυβερνήσει. Η διακυβέρνηση χώρα από τη Νέα Δημοκρατία και την Κυριακή Μεταπολιτεύω απέδειξε ότι δεν μπορεί. Απέδειξε ότι δεν μπορεί. Γιατί έκανε πάντα η Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε. Κυβερνούσε την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Παραδείγματο χάρη. Πήγαινε να κάνει μια μεταλλήμη στην παιδεία Μαριέτα Γιαννάκου, που ήταν καλή υπουργό παιδεία, το λέγανε να ακούσει, καλή υπουργό παιδεία, και έκανε σημαντική νομοθεσία στην παιδεία. Ήταν ο προάγγελο του νόμου Διαμαντοπούλου στην ουσία. Τη μισή απόσταση κάτω από τη Γιαννάκου. Εμεί δίνουμε όλη την δόξα του Διαμαντοπούλου, δεν σωστό. Πήγαν τα παιδιά και έκανε το πολυτεχνείο και έκανε το πολυτεχνείο. Αναγκάστηκε να προχωρήσει. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα δεν πιστεύαμε οι ίδιοι τη δύναμη των ιδεών μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και είχαμε φτάσει σε ένα πολιτικό σύστημα, όπως το λέει το Κοζίση, όπου για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν πιο σπουδαίο πράγμα τους γράψεις μια καλή κουβέντα ηλεκτροτυπία, δεν ήταν μια καλή κουβέντα προμετρινή. Έπρεπε να ακούς το καλό από την άλλη μεριά για να σας δεις περιπάντες κάτι κάτι σπουδαίο. Γιατί και εσύ που αποσοπούσες ποντίνη την άλλη πλευρά, μέσα σου είσαι υποταγμένο με την ιδεολογική κοινωνία της αριστεράς. Εάν έλεγε κάποιος παιδιά πρέπει να μπει αστυνομία στα Εξάρχεια, ήταν αυτομάτως ακραίος. Εάν έλεγε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, νεοφιλελεύθερο. Τώρα για την Ελλάδα πέρα, νεοφιλελεύθερο. Αν αυτή την ιδεολογική κυριαρχία, αν αυτή την ιδεολογική ηγεμονία, ιδιαίτερα αυτή, όχι πια από ιδέες μας, δεν έχουν απλώς θριαμβεύσει. Και κάτι παραπάνω, όχι μόνο για το 89 και το 4. Για μένα ο μεγαλύτερος θρίαμβος των ιδεών μας είναι η περίοδος της ΥΠΑ. Ακούμε που λένε ο Τσίπρας σας κλέβει την ατζέντα. Το ακούω φαντάζομαι στο κείμενο. Πιο ανόητο κείμενο να ακούσω εγώ. Δηλαδή ότι ο Τσίπρας έπρεπε να γίνει 42 χρονών πρωθυπουργός για να καταλάβει ότι είναι καλό να έχουν καλές στην Αμερική. Αυτό είναι απόλυτη ισχύ τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε σε όλη τη ζωή του να είναι ο Κωνσταντίνο Καραμαλή ανοιχτό με την κυβέρνηση. Δηλαδή επειδή ο Τσίπρας και ο Σύλλογο κατάλαβε το 2017 αυτό που έλεγε ο Καραμαλή στην Βουλή πριν από 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχει κερδίσει κάτι ο Τσίπρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν θριαμβεύσει οι ιδέες μας. Αυτό σημαίνει. Και πρέπει να πούμε πάνω από αυτό. Το ότι έρχεται τώρα ακούμε το αμήμητο. Δηλαδή αυτό που ζω στην Ελλάδα είναι αμήμητα. Εγώ ξέρω δεν μπορώ. Πες να λένε, μπορούμε να λένε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έχω καλή μνήμη. Ακούστε. Ποιο είναι το καινούριο κυβερνητικό παραμύθι. Ο Τσίπρας. Δείτε τι καλά που πάει η ιδιωτικοποίηση στο ελληνικό. Την τρέχει. Χάρη στον Τσίπρα θα γίνει η ιδιωτικοποίηση στο ελληνικό. Το λένε στα σοβαρά πρόεδρε. Το εννοούνε. Ποιο είναι που λέτε στα καλά και λένε. Μα δεν κάνετε καμία ιδιωτικοποίηση εσείς, όλες επίσης κάνουμε. Προσέξτε. Οι άνθρωποι που ήταν μια ολόκληρη ζωή στις πορείες κάτω των ιδιωτικοποίησεων. Σου λένε, μου το έχουν πει εμένα στη Βουλή. Γιατί δεν κάνετε γρηγορότερο το ελληνικό. Ποιοι, προσέξτε. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όχι φόνα όλο, όχι φόνα. Το Φιδάβγη έκανε συγκέντρωση στο ελληνικό, είπε το ελληνικό είναι η ψυχή μας το ελληνικό. Και είχα ένα ταλέπορο δήματο εκεί, ονόματι Κουρτζίδη,
ο οποίος δέθηκε με μια αλυσίδα σε κάτι κάγκελα και έκανε απεργία αυτήν που πιάνε νερό με στα σκύλο. Αυτά ζήσαμε στην Ελλάδα! Και έχουμε το φράγκο να μα λένε σήμερα, λες και πάνω από μαζικό Αλσχάιμερ, μαζί του μεταρρύθμιση του Τσίπρα, τρέχουν επέμβει στο ελληνικό. Εκεί καταλαβαίνει, σου γραφεί να πούμε πολλά πράγματα, θα συγκρατήσουμε όλο το κοινό στο διέλεγμα. Μην γελάτε. Γιατί έτσι χάσατε τα λεφτά σας εσείς, έτσι αυτό το παιδί σας δουλειά, έτσι χάσαμε τα λεφτά μας εμείς, έτσι έχει μείνει η χώρα μας στη μιζέρια. Γιατί ακριβώς γινόταν αυτά στην Ελλάδα. Και αντί να βγούμε να φάμε να πούμε, ρε, τι μας λένε αυτά τα χρόνια. Εξαιτίας δεν έχουν γίνει όλα αυτά. Καθόμαστε και βλέπουμε με μια ας πούμε ζέλη κατάσταση, θα σας την πω έτσι γενικά. Ναι, σκήμαστε όλοι από την Βουδισμού, ξέρω. Να, το ίδιο. Εγώ δεν είμαι προφανώς, δεν είμαι καταλάβει. Η ουσία, ας πούμε, για μην ο Τσίπρας, παιδιά, μας έχει δώσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ελληνικός τελευταία 50 χρόνια. Για ποιο λόγο, γιατί ό,τι και να λένε. Τους αρέσει να είναι ουσία, τους αρέσει. Τους αρέσει να έχουν τα κουτιά, τους αρέσει. Τους αρέσει να έχουν δουλειά από τους αρέσει. Τους αρέσει να έχουν δουλειά από τους αρέσει. Τους αρέσει να κάνουν ζωέτια, τους αρέσει. Τους αρέσει να κάνουν επίσημα, τους αρέσει. Όλα τα αρέσουν. Επειδή τους αρέσουν όμως, αυτή είναι η ευκαιρία προσφέρουν. Έχουμε στην πραγματικότητα, στο επίπεδο της ιδεολογίας, γίνει ρεζίλι των σκυλιών. Ρεζίλι όμως. Κανονικό ρεζίλι. Υπάρχει γίνει ρεζίλι των σκυλιών. Ο αρχηγός της ΚΝΕ, που ήταν ο Νίκο Κλίντον στην Ελλάδα στο Σύνταγμα και κάνανε εικονικό δικαστήριο στον Κλίντον για να καταδικάσουν σε ισόβια για την πορεία της Αμερικής κατά της Ελλάδας τα μέρη δεκαετίες, πήγε στο Λευκό Οίκο και μόνο που διαφύγησε τους γόμες με λάνια. Άρα, εκεί θα το συμφωνήσαμε με τον έργο. Άρα, το τέτοιο, εάν αυτή την ευκαιρία που μας δίνει στο ιδεολογικό επίπεδο Τσίπρα, δεν βγούμε εμείς μπροστά να αξιοποιήσουμε και να τους εξευτελίσουμε παντελώς, για μην τολμήσω να ξαναμιλήσω και να πω στις μπούρδες τα επόμενα 40 χρόνια, με συγχωρείτε, μας τα ξεκινήρατε. Με τα δάτε να πει, δεν θα ήταν εμείς. Με συγχωρείτε. Δεν θα ήταν εμείς. Απλά τα πάντα συγχωρείτε. Ο Τσίπρας μας έδωσε την ευκαιρία. Εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και θα το πω αυτό. Επειδή πολλά άνθρωποι είχαν πει πριν ο Σάκης, ότι όσοι μέρα κάνουν τον οργανισμό, δεν δεχτούμε όταν αυτό το άλλο. Άμα ασχολούνται με την κανονική διακυβέρνηση, το μέγεθος του χρόνου που ασχολούνται με μηχανογραφίες, με εξαρτιές, με διαρροές και με τέτοια, θα καθόμαστε άλλη παιδεία εδώ. Γράφουμε τώρα δημοσιεύματα. Ο Σαμαράς θα ρίξει το Μητσοτάκη, διότι ο Γεωργιάδης είναι δυσαρεστημένος. Δεν θα πω τι λέει μου το λέμε. Εμείς είμαστε μια συμπαγή παράταξη. Έχουμε ενότητα και ομοψυχία. Πιστεύουμε ότι η κυρία Μητσοτάκη θα γίνει καλό πρωθυπουργός, γιατί πιστεύω ότι θα εφαρμόσει αυτές τις ιδέες για το οποίο προηγουμένως μίλησα. Αλλά πρέπει να τον βοηθήσουμε όλοι αυτό να γίνει αυτή τη φορά με τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη. Γιατί ο Αντώνης Σαμάτας, που έχω γίνει υπουργός του Ναρκαστών με έκανε. Το στήκανε, δεν θα πω τώρα, δεν θέλω να πω, δεν μας δώσει. Λοιπόν, άρα, πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη παρελθόντος. Εάν ο Σαμάτας με το Α, έφτασε εκεί που έφτασε, φαντάστε πάμε τώρα σε παγίσω μπροστά κάτω κάτω και μετά τα τελειώνουμε. Θα το κάνουμε την Κυριάκο, θα το φτάσουμε, θα το φτιάχνουμε την Ελλάδα μας. Θα την καμαρώνουμε όπως τη θέλουμε, γιατί θέλουμε να μην είναι καμία.